σε οικονομικές ειδήσεις την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, των ΗΠΑ, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch και να συνδεθούμε με τον Στέφανο Σίσκο. Στέφανε, να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό για αυτή την υποβάθμιση, αλλά υπάρχει και αντίδραση από την Αμερικανική κυβέρνηση. Έντονη κιόλας, ακριβώς αδαμαντία. Ο οίκος Fitch πήρε την κορυφαία πιστοληπτική διαβάθμιση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποβάθμισε την Αμερικανική οικονομία. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση ήταν ότι βλέπει ότι θα υπάρχει δημοσιονομική επιδείνωση τα επόμενα 3 χρόνια στη χώρα, ενώ προκύπτει και μεγάλο βάρος από τις συνεχείς αυξήσεις του ορίου χρέους. Ένα θέμα στο οποίο είχαμε αναφερθεί εκτενώς το προηγούμενο διάστημα. Πλέον οι 2 από τους 4 αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης έχουν τις Ηνωμένες Πολιτείες κάτω από την κορυφαία πιστοληπτική διαβάθμιση. Ένα σκαλοπάτι κάτω. Έντονη η αντίδραση ήταν, όπως είπες, και από το Λευκό Οίκο, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών, που βγήκαν ανακοινώσεις τόσο από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, που έκανε λόγο για κατανόητη απόφαση σε μια συγκυρία που, όπως υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος, η οικονομία των ΗΠΑ πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ενώ ο Υπουργός Οικονομικών τονίζει ότι πρόκειται για κατανόητη απόφαση και βασίζεται πάνω σε παροχημένα στοιχεία. Στέφανε, εσείς σε ευχαριστούμε πολύ.